Η Γενική Συνέλευση του Τμήματο Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε τι προηγούμενε μέρε, εκφράζει ομόφωνα την πλήρη αντίθεσή τη στην εκτεταμένη κοπή των δέντρων και δεδροστοιχείων και πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τμήματο Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντο, κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλου. Η Γενική Συνέλευση τη Παρασκευή του Τμήματο Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντο ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει την άμεση λήξη της κοπής των δέντρων του αστικού πρασίνου του ευρύτερου Δήμου Θεσσαλονίκης, διότι αυτή τη στιγμή ε, δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της πόλεως. Και αυτό, ε, διότι ε, είναι πάρα πολύ εκτεταμένη, ε, δεν βασίζεται σε ένα ε, απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο κοπής. Ε, μια τέτοια σε έκταση επέμβαση σε θα επιφέρει δυσμενής επιπτώσεις τόσο στην υγεία των κατοίκων όσο και στην προστασία του ατμοσφαιρικού αέρα της πόλης από τα αιωρούμενα σωματίδια, κάτι το οποίο μια πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και νομίζουμε ότι εάν τα πράγματα γίνουν με, σε πιο προγραμματισμένη βάση, με επιστημονικά σχέδια και με τη συνδρομή των δασολόγων επιστημόνων οι οποίοι εκ γνωστικού αντικειμένου είναι οι μόνοι που έχουν το υπόβαθρο να κρίνουν για τη φυτουγεία των δέντρων, αλλά και για την εν ανάγκη εκρίζωσης, αντικατάστασής τους και φύτευσης νέων, θα μπορέσουν να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείριση Πρασίνου και Περιβάλλοντο του Δήμου Θεσσαλονίκη, ο Δήμο Θεσσαλονίκη το 2021 προέβη στη διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνού διαγωνισμού με τίτλο Κλάδευση και φύτευση δέντρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκη 2021-2025 αρχικού προπολογισμού περίπου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για την ανάθεση του έργου ακολουθήθηκαν όλε οι προβλεπόμενε από τον νόμο διαδικασίε, οι εγκρίσει και ο απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο. Μετά από τι διαδικασίε αυτέ και την έκπτωση που επιτέχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνού Διαγωνισμού υπογράφτηκε ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στον ανάδοχο συμφωνητικό ύψου περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.